Πάμε τώρα σε ένα χαρά λεμονή, γιατί έχετε μία σοκαριστική είδηση με μητέρα να κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά της και να στέλνει βίντεο στον σύντροφό της. Είναι μία νέα υπόθεση η οποία έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Έχετε από την Κύπρο η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει όμως όλους μας. Για πες μας. Βέβαια, το Πανελλήνιο έχει συγκλονίσει. Φίλιππε, μετά τη φρικτή ιστορία των δύο κοριτσιών, της 15χρονης και της 20χρονης, που κακοποιούνταν σεξουαλικά από τη μητέρα τους και τον εραστή της, τώρα έχουμε μία ανάλογη ιστορία που βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Κύπρο. Μία μητέρα λοιπόν και ο σύντροφός της παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου Λεμεσού, αντιμετωπίζοντας 17 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών και παραγωγή υλικού κακοποίησης παιδιών. Οι δύο παραμένουν υποκράτηση ως υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές της Λεμεσού μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης. Αρνούνται φυσικά όπως τους όσα τους καταλογίζονται. Ωστόσο η σχέση τους επιβεβαιώθηκε από τα ερωτικά μηνύματα που έχουν ανταλλάξει, από οπτικογραφημένο υλικό με τις βαρβαρότητες που έκαναν και γενικά από τα πολύ σημαντικά δεδομένα που έχει στα χέρια της η αστυνομία, από τις έρευνες στα κινητά τους τηλέφωνα, οι οποίες έρευνες και τα ευρήματα φέρεται να τους δένουν με την υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, αυτό το τέρας παύλα μητέρα φέρεται να κακοποιούσε 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά της, βιντεογραφούσε τις αποτρόπες πράξεις της και τις έστελνε στο σύντροφό της, ο οποίος την καθοδηγούσε και τη ζητούσε το οπτικογραφημένο υλικό. Οπτικογραφημένο υλικό έδωσαν και τα ανήλικα παιδιά που εξιστόρησαν τα όσα βίωναν. Τώρα για την υπόθεση, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και το Γραφείο Ευημερίας, το οποίο ανέλαβε την φροντίδα των 4 ανήλικων παιδιών της κατηγορουμένης. Και θα δούμε και ποια θα είναι. Και εδώ μιλάμε για φρίκη, δηλαδή μιλάμε οι μάνες, μητέρες να κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά τους και αυτή τη στιγμή ελέγχεται αν το συγκεκριμένο υλικό είχε διοχευτευτεί σε σελίδες πορνογραφικού υλικού με ανήλικα παιδιά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σύνδεση με την Ελλάδα, με Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, ότι αυτά τα βίντεο έφευγαν από την Κύπρο και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Και εδώ ψάχνουν και οι κυπριακές αρχές και σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, αν υπήρχε δίκτυο παιδόφιλων. Μιλάμε σοκαριστικά όλα αυτά. Η μάνα! Μάνα. Τέρας μάνα. Δεν είναι μάνα αυτή. Τέρας. Δεν υπάρχουν. Έχουμε λίγες. Μέσα σε λίγες μέρες δύο στα δύο. Τρεις μέρες, Φίλιπ. Μέσα σε λίγες μέρες έχουμε δύο περιστατικά με μανάδες τέρατα.